βρίσκομαι σήμερα εδώ σαν μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ, Πανελλήνιος Σύλλογος Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ΔΕΗ, να ενημερώσω τον κόσμο, τα μέλη μας πρώτα και κύρια, για τα τεκτενόμενα και τις εξελίξεις στον χώρο των συνταξιούχων. Το πρώτο ζήτημα που πρέπει να ενημερωθούν οι συνάδελφοι συνταξιούχοι και όλοι οι συνταξιούχοι είναι το ζήτημα των αυξήσεων. Διατυμπανίζεται σε όλα τα μαζικά μέσα ενημέρωσης ότι οι συνταξιούχοι θα πάρουν από 2,2 έως 2,5 αύξηση. Αυτό είναι πλασματικό. Γιατί? Εμείς οι συνταξιούχοι, το εισόδημά μας είναι η κύρια μας σύνταξη και η επικουρική, η οποία μαζί βγάζει ένα ποσό χ. Όταν δίνεται αύξηση 2,2 ή 2,5 μόνο στην κύρια σύνταξη, γιατί στην επικουρική δεν δίνουν ποτέ αύξηση, υπάρχει ο νόμος. Όταν δίνεται λοιπόν 2,2 ή 2,5 στην κύρια σύνταξη, αυτό στο συνολικό μας εισόδημα κατεβαίνει κάτω από το 1,85. Άρα λοιπόν είναι πλασματικές οι εξαγγελίες ότι θα πάρουν αύξηση 2,2 στο εισόδημά τους. Το δεύτερο ζήτημα που ενημερώσαμε εδώ τα μέλη μας είναι το ζήτημα των αναδρομικών του 11μηνου για σύμφωνα με το νόμο του Κατρούγκαλου. Αναμένεται η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Φημολογείται από διάφορους ότι θα αποφασίσει μόνο για αυτούς που είχαν κάνει αγωγές, για κάποιους άλλους θα χρειαστεί να κάνουν αγωγές. Κάποιοι δικηγόροι βγαίνουν και λένε ότι αν γίνει μόνο για τους 300.000 που έχουν κάνει αγωγές, θα δημιουργηθεί ανισότητα μεταξύ των συνταξιούχων, οπότε θα αναγκαστούν να προσφύγουν στα δικαστήρια. Με λίγα λόγια δηλαδή, ξεκινάνε από τώρα να προλυαίνουν το έδαφος για νέες δικαστικές αγωγές. Εμείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα λέμε ότι τα αναδρομικά του 11μηνου για την επικουρική και τα δώρα, όσοι δικαιούνται δώρα, θα πρέπει να δοθούν χωρίς εισαγωγές και χωρίς προαπαιτούμενα σε όλους τους συνταξιούχους. Και το τρίτο ζήτημα είναι η πανελλαδική απεργία, συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνταξιούχων όλης της χώρας και η πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα συναντήσουμε τον κύριο Πρωθυπουργό και θα του υποβάλουμε τα αιτήματά μας και θα μας δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Πάνω σε αυτά τα τρία ζητήματα λοιπόν καλούμε όλους τους συναδέλφους του ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ αλλά και όλους των άλλων συνταξιουχικών σωματείων που συμμετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα να δώσουν μεγάλο βάρος σε αυτή τη συγκέντρωση, να την οργανώσουν σωστά και να την μαζικοποιήσουν. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όσο μεγαλύτερη θα είναι η συμμετοχή, τόσο περισσότερα περιθώρια επίλυσης κάποιων προβλημάτων θα έχουμε.